συνέλληνές μου, Έλληνα πολίτη, Έλληνα αδερφέ, ορίμασε η ώρα και έρχεται στην επιφάνεια ένα πραγματικά μέγιστο και ύψιστο ελάνιο δρόμενο, το δρόμενο του Γέναθλου. Για όσους έχουν δει στην εθερική γραφή, τη λέμε εθερική γραφή γιατί έτσι είναι το site, αλλά μέσα έχει τεράστια κεφάλαια των ιερών ελάνιων κειμένων και χιλιάδων κεφαλαίων, αλλά και απαντήσεων, αληθιών, αποδείξεων, διασπάσεων και αναλύσεων. Όμως έχετε δει το ελανιοδρόμενο της γέννησης του ανθρώπου, της ύψης της γέννησης, γιατί κάθε γέννηση θα πρέπει να ξέρετε ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να θυμούνται από πού προέρχονται και ποια είναι η δημιουργία τους. Άσχετα αν αντιλαμβάνονται μόνο τη χαρά ότι γίνανε δημιουργοί και ότι το παιδί ή ο άνθρωπος που έρχεται, το λένε παιδί γιατί παιδί δεν σημαίνει ότι είναι δικό σου, ούτε ότι είναι τσαντάκι σου, αλλά αυτός ο άνθρωπος που έρχεται, αυτή η συνειδητότητα που εσαρκώθηκε να σου θυμίσει όλο το τεράστιο μεγαλείο της ακολουθίας και όλης της διαδρομής, της κοσμικής διαδρομής, της πραγματικής ελάνιας θείας δημιουργίας σου. Όμως αυτό δεν γίνεται αδικητό. Είναι χιλιάδες τα χαράγματα και τα χρόνια που έχουν επιβληθεί τα γελία δόγματα, η ιερατεία και όλοι οι αποστατικοί μηχανισμοί πάνω στην φυσιολογία του ανθρώπου, στη ζωή, στο βίο του ανθρώπου και αλλίωσαν όλη τη δομή και τις αλήθειες της δημιουργίας του. Όμως, το δρόμενο που είναι για τους ενήλικες πια δεν είναι όπως, δεν είναι το ίδιο με των παιδιών. Ναι, μεν έχει την ίδια τακτική, την ίδια ακολουθία, τα ίδια στάδια και στάσεις, όμως είναι τελείως διαφορετικό. Όμως είναι τελείως διαφορετικό. Με αποτέλεσμα, ο ενήλικας αυτή τη φορά, σε αυτή τη χρονική στιγμή του βίου και της ζωής του, στο χρόνο και στο χώρο της εσάρκωσής του, έχει από τη δημιουργία του μία μέγιστη χρυσή ευκαιρία να ξαναπάει στην αρχή, τότε που δεν είχε αποστατήσει, πριν αρχίσει τις αποστασίες και πριν αρχίσει τη διαδικασία της αποστασίας, είτε από πλάνη είτε από τη βούλησή του, ακόμα και από την πίεση του. Έτσι αυτό το ελάνιο δρόμενο του Γέναθλος, που είναι για τους ενήλικες, μας πάει στην αρχή, εφόσον εκτελεστεί στην απόλυτη ακρίβεια, έτσι ακριβώς όπως περιγράφεται και χαράχτηκε στο έγγραφο και που θα είναι σε κοινή θέα για όλους σας, έχει τη δυνατότητα να ξαναπάει στην αρχή και να γεφυρώσει όλο αυτό το χάσμα. Και αυτό το χάσμα θέλω να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί δεν μιλάμε για μια αποστασία μιας ζωής ή αυτής της ζωής, είναι μιας κοσμικής ζωής που έχει φτάσει μέχρι εδώ. Και σήμερα θα πω με βεβαιότητα και θα σας το αποδείξω μέσα στην λαμψεύτικο γελίο χρόνο, στημένο από τους αποστάτες, στημένες όλες οι πλατφόρμες της ζωής και του βίου, ότι σχεδόν όλες οι γεννήσεις είναι σε λάθος ώρα, που σημαίνει λήθη το λάθος, σε λάθος μήνα, σε λάθος χώρους, ακόμα και σε λάθος πλανήτες. Είναι μια αποστασία που ξεκινάει από τα άλλα πεδία και επίπεδα, που εκτελείται συνεχώς και διαρκώς και μέσα σε ένα τεράστιο, σαν πολύπλοκο κουβάρι αποστασίας είναι όλοι μπλεγμένοι. Καμία σημασία αν άλλος έχει, είναι λιγότερο ή περισσότερο. Ή εκεί αλλάζει, αν το θέλετε, και οι ώρες, οι χρονικές, τα χρονοδιαστήματα, το πότε αποστάτησε ο καθένας. Όμως στη γενικότητα υπάρχει μια τεράστια αποστασία του ίδιου του ανθρώπου. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε, αν και δεν υπάρχει ελπίδα. Που σημαίνει αυτή τη στιγμή, στη βάση της δημιουργίας και σε αυτό το μεγάλο πόλεμο που αυτή τη στιγμή συμβαίνει στη γη και όχι μόνο, μπορώ να πω με τα λόγου γνώσεως ότι είναι μια τεράστια χρυσή ευκαιρία της δημιουργίας να ξαναπάμε και να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα και να ξεκινήσουμε σε αυτή μας την εσάρκωση από την αρχή, ως να προσπεράσαμε όλα αυτά τα κακώς αποστατικά κείμενα και όλη αυτή τη γελιότητα που σέρνουμε πίσω μας και την οποία δεν θέλουμε, και τουλάχιστον ο Ελληνάνθρωπος
πρέπει να σταματήσει τώρα αυτή τη δολιότητα, αυτή τη γελιότητα, αυτή τη δεδήλωση, αυτή την κατάπτωση, και τη σταματάει τώρα με το ελάνιο δρόμενο του γέναθλου, το οποίο ουσιαστικά ναι μεν γίνεται στο γέναθλό σου, αλλά γίνεται για την αναγέννησή σου. Την αναγέννηση που κάπου κάποτε πάρα πολύ μακριά, όποιος μπορεί να θυμηθεί, ήταν άνθρωπος, σήμερα με την κυριολεκτική έννοια και την ουσία της πατρώας ουσίας, δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένας μεταλλαγμένος και συνέχεια η μετάλλαξη επιβάλλεται, χαράζεται στα επόμενα γέννη. Και οι συνειδητότητες συνεχίζουν σε ένα δρομολόγιο πιεσμένες από χιλιάδες πράγματα, μιας αποστατικής ζωής της οποίας πρέπει εμείς να την κόψουμε. Και αν την κάνουμε εμείς στην αρχή, ποιος θα την κάνει? Αν δεν βάλουμε εμείς ένα τέρμα για να αρχίσουμε την αρχή μας πάλι, ποιος θα το κάνει, συνέλληνες μου? Ποιος θα το κάνει, Έλληνες άνθρωποι? Όμως, για όλους σας πρέπει να ξέρετε, και τουλάχιστον έχετε αντιληφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι σε αυτό το πραγματικά αληθινό πόλεμο, εμείς είμαστε το αντίπαλο δέος. Το εμείς είστε εσείς. Αν το αντιληφθείτε, είμαστε όλοι μαζί. Με αποτέλεσμα, σε αυτόν τον τεράστιο πόλεμο, όλες αυτές οι αποστασίες μπορούν να σταματήσουν με τη μία. Αν αύριο το πρωί, όλοι οι άνθρωποι, Έλληνες άνθρωποι, γιατί Έλληνες έχω πει, είναι ο άνθρωπος, εκτελέσει το δρόμενό του και ορκιστεί σε έναν μοναδικό όρκο που αυτή τη φορά εμφανίζεται. Είναι ο όρκος του πραγματικού σας εαυτού. Αν λοιπόν δεν ορκιστεί στον πραγματικό σου δημιουργικό εαυτό, δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να ορκιστείς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ιερότερο, ανώτερο και πιο θείο να ορκιστείς στον ίδιο σου, τον αληθινό δημιουργικό εαυτό. Από εκεί ξεκινάει μια βάση δεδομένων πολύ συγκεκριμένη για όλη τη δημιουργία και τη δημιουργία σου, ώστε να αντιγυφθείς και να πας στην αρχή και να ξεχάσεις όλη αυτή τη χρονόφουσκα, ώστε να μπορέσεις από εδώ και στο εξής και σε όλα τα στάδια, επίπεδα της κοσμικής ζωής σου, να φύγει το μεγάλο μήνυμα ότι άρχισε, ξεκίνησε και θα σταματήσει μέχρι να φτάσει στο τέρμα. Και το τέρμα είναι μια νέα αρχή, και η αρχή είναι η αναγέννηση, την οποία θα την εκτελέσετε ακόμα και σε αυτή σας την ενσάρκωση, και θα συνεχίσει όσο εσείς κρατάτε τον όρκο του ίδιου σας, του αληθινού εαυτού, δηλαδή της ίδιας της ελάνιας συνειδητότητάς σας. Έχετε λοιπόν μια τεράστια ευκαιρία μεγάλη, και η πραγματική αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε το αντίπαλο δέος. Πρέπει να καταλάβεις με δικιά σου νόηση, πρέπει να καταλάβεις με τη δικιά σου ελεύθερη βούληση, να κατανοήσεις πρώτα στη δικιά σου νόηση και να νοήσεις μετά αυτό που νοούν όλοι μαζί. Γιατί η νόηση είναι για όλους, δεν είναι η κατανόηση. Η κατανόηση είναι του καθενός. Είναι η νόηση του καθενός. Ό,τι έχει στο κεφάλι του μέσα. Ό,τι μπορεί να αντιληφθεί. Όταν όμως το αντιληφθεί στο δικό του πεδίο και επίπεδο, δεν θα μπει στη λεωφόρο της νόησης. Όπου εκεί αντιλαμβανόμαστε όλοι τα ίδια. Δεν αντιλαμβάνεσαι ο καθένας ό,τι θέλει. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν, μπορούμε να καταλάβετε, πρέπει να καταλάβετε ότι όλα πρέπει να γίνουν με ελεύθερη βούληση. Δεν γίνεται να σε φοβήσουν. Δεν γίνεται να πιεστείς. Δεν γίνεται να σε πληρώσουμε. Δεν γίνεται να σου υποσχεθεί. Η δημιουργία δεν υπόσχεται τίποτα γιατί είναι όλα δικά σου. Άρα αν σου υποσχεθεί οτιδήποτε, σου παίρνει το δικαίωμα. Σου παίρνει το δίκαιο. Κάτι που είναι δικό σου. Άρα πώς μπορεί να σου στερήσει το δικαίωμα και το δίκαιο που είναι ήδη δικό σου και στο δίνει για να δημιουργήσεις? Και στα χέρια σου σήμερα, Έλληνα άνθρωποι, είναι η ίδια η δημιουργία σου. Άρα μην περιμένεις από τους δημιουργούς να φέρουν κάτι. Οι δημιουργοί εκτέλεσαν, δημιούργησαν εσένα το απόλυτο, το τέλειο, το διαμάντι. Πάει, το έκαναν. Τώρα στα χέρια σου είναι η δημιουργία να δημιουργήσεις για τη δημιουργία σου και για τον ίδιο σου τον εαυτό, που ο εαυτός σου είναι η ίδια η δημιουργία του όλου. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνεις, τότε έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ενδεχομένως να μην είσαι άνθρωπος. Τόσο απλά, τόσο αληθινά, τόσο ξεκάθαρα στην Ελληνά μου και Έλληνα άνθρωπα εκεί έξω. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει με ελεύθερη βούληση. Και όταν εσείς νιώστε, όταν νιώστε ολοκληρωμένοι, όταν νιώσετε όριμοι να κάνετε το δρόμενο, όταν νιώσετε ότι αυτό το δρόμενο πραγματικά πρέπει να αναγνωρίσετε όλο το τεράστιο μεγαλείο σου, να αναγνωρίσεις την τεράστια δημιουργία σου, να αναγνωρίσεις τη μορφοποίησή σου,
να αναγνωρίσεις τα επίπεδα και τα πεδία της δημιουργίας σου. Να αναγνωρίσεις όλο αυτό το τεράστιο άπειρο μεγαλείο, το οποίο σε περιμένει και είναι δικό σου. Σε περίμενε πάντα, περιμένει από σένα, γιατί γι' αυτό σε δημιούργησε. Τότε μόνο μπορείς να πεις με ελεύθερη βούληση και πλήρη νόηση και να εκτελέσεις αυτό το τεράστιο ελάνιο δρόμενο που ουσιαστικά έχει μέσα τρεις όρκους που ξυπνούν, που ξυπνούν πάλι. Το αντιλαμβάνεσαι. Εάν αυτό το αντιληφθείτε και το αναγνωρίσετε, αναγνωρίζετε την πραγματική σας δημιουργία, δεν υπάρχει ενδιάμεσα καμία σάπια γνώση, καμία ψευτοδιδαχή, κανένα παραμυθάκι όλων αυτών των υβοθολημάτων και των βαλιρών ανθρώπων εκεί έξω του χάους που έχουν συμπαρασύρει όλη την ανθρωπότητα και τρέχει σε ρυθμούς μόνο της λύθης και του αφανισμού. Μα μόνο εκεί είναι δυνατή. Αν δεν πας στη λύθη, αν δεν πας στη λύθη τους, αν δεν πας στο χάος τους, δεν μπορούν να σε κάνουν να σε δυναστεύσουν, δεν μπορούν να σου κάνουν κάτι. Αν κάτσεις στην όλησή σου και στην πραγματική σου δημιουργική θέση, δεν ξέρω τι ακριβώς θες εκεί στο χάος. Γιατί έχασες την αλήθεια. Ναι, τώρα την έχεις. Και εφόσον την έχεις, είναι δική σου. Προστάτευσέ την με την ίδια τη ζωή σου, με την ίδια τη συνειδητότητά σου. Γιατί αυτό είναι το δικό σου. Γιατί αυτή είναι η απολυτότητα της τελειότητάς σου. Έτσι είναι, Ελληνές μου. Δεν μπορώ να συμβουλέψω, αλλά πρέπει να πω ότι είναι καθήκον κάθε ανθρώπου να ξαναπάει στην αρχή. Να δημιουργήσει το γεφύρωμα αυτό και να πάει στην αρχή της δημιουργίας του. Εκεί που η αποστασία δεν υπήρχε μέσα του. Και να αναγεννηθεί. Και σε αυτή του την αναγέννηση να την προστατεύσει, να την μεταδώσει και να καταλάβει ότι το σύνολο των ανθρώπων είναι το διακύδευμα το μεγάλο. Και όχι μόνο ο προσωπικός του εαυτός. Βάζοντας και κατανοώντας όλο το δρόμενο, θα καταλάβετε στο μεγάλο βαθμό του υπερσυνείδητου που είμαστε το όλο. Άρα πρέπει να καταλάβετε ότι όλα σας τα αδέρφια, όλοι οι άνθρωποι θέλουν το ίδιο, είναι της ίδιας ουσίας, θα πάνε στην ίδια βάση και πρέπει να αναγνωρίσουν όλοι. Ακόμα και αυτοί που είναι αποστάτες, ζουν. Ζουν τη δική τους εσάρκωση. Ψεύτικη η μη. Άρα είναι καιρός να πάνε στην αλήθεια τους. Ουσιαστικά να πάνε στην ουσία τους. Ας το κάνουν. Ας το κάνουν. Είναι μεγάλη ευκαιρία που η δημιουργία δεν κοιτάει δική μας και μη δική μας, διότι η δημιουργία είναι πάντα με αρετή. Δεν κάνει τίποτα πέρα και λιγότερο από την ίδια την αρετή. Από το ίδιο το όλον. Αλλά οτιδήποτε κάνει, το κάνει για όλους, δεν το κάνει για έναν. Δεν μπορεί να κάνει ποτέ διακρίσεις. Είναι η ισοζυγία της δημιουργίας εις τέτοια. Γι' αυτό και είναι νομοτελειακή. Άρα σε μια νομοτελειακή δημιουργία δεν υπάρχουν οι δικοί σου και οι δικοί μου. Το κάνεις για όλους. Εισπράττουν όλοι. Με άπειρη αρετή, με άπειρη αυθονία, με άπειρη αρμονία. Και όλα αυτά συμβαίνουν. Όχι μπορεί να συμβεί, συμβαίνουν. Απλά αναγνωρίστε τα. Είναι δίπλα σας. Αν αύριο το πρωί όλοι οι άνθρωποι το κάνουν, η αποστασία τελειώνει με τη μία. Το χάος τελειώνει. Η αποστασία τελειώνει. Και ξαναμπαίνουμε σε πραγματικούς δημιουργικούς ρυθμούς. Της πραγματικής δημιουργίας και όχι αυτής της γελιότητας που ζούμε. Σε χιλιάδες πεδία και επίπεδα. Όπως τα έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα γελία ζώα του χάους. Τελειώνουμε αυτό. Θα πω ότι είναι καθήκον κάθε Έλληνα να το κάνει. Η αναγέννηση είναι μια πραγματική χρυσή ευκαιρία της δημιουργίας. Πρέπει θα ήταν να μπουν άνθρωποι και να απαγγείλουν, να μεταβιβάσουν σε κοινή θέα όλο το δρόμενο και την ουσία του δρόμενου που πρέπει να γίνει. Σαφώς είναι σε κοινή θέα και έχετε μάρτυρες στο δρόμενο συνέλληνές σας, όπου κλειδώνουν ότι εσείς εκτελέσατε το δρόμενο και δεν το κάνατε μόνοι σας. Είναι στο συλλογικό κομμάτι, γιατί είναι συλλογικό το δρόμενο, είναι για όλους μας μαζί. Και όλοι θα έπρεπε και πρέπει να πάρουν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία της αναγέννησής τους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Κάθε άνθρωπος πρέπει να γιορτάσει το γένεθλό του. Και κάθε χρόνο το δρόμενο, όπως ακριβώς είναι και η έννοια στις πανίες λέξεις, το δρόμενο είναι το φαινόμενο που το βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί, ο μόνο οι άνθρωποι. Άρα δεν είναι κάτι που το βλέπει ένας. Το δρόμενο λοιπόν είναι σε κοινή θέα
Το βλέπουν όλοι. Εκτελείται. Ακούγεται. Σφραγίζεται. Χαράζεται παντού. Το ξέρουν όλοι. Και όλοι πρέπει να το μάθουν. Αναγνωστικούς χαιρετισμούς. Όσοι μπορείτε, εκτελέστε το. Όσοι δεν οριμάσατε ακόμα, ας περιμένετε να οριμάσετε και ο καιρός, αλλά και εσείς, να το εκτελέσετε. Έχει δύο τρόπους να το εκτελέσετε. Έχει δύο διαδρομές, μάλλον όχι τρόπους, δύο διαδρομές. Η μία είναι στο γέναθλό σας, την ημέρα που γεννηθήκατε. Η άλλη είναι στην ησημερία. Εγώ προτείνω ότι οι ησημερίες είναι ευθυγραμμίσεις και προστατεύει τις συνειδητότητες. Η πιο ισχυρή, η πιο δυναμική, η πιο σκληρή πυρηνική και αυτοί που νιώθουν σιγουριά, ας το κάνουν στο γέναθλό τους, στην ώρα που γεννηθήκανε, στην ημερομηνία που γεννηθήκανε. Οι άλλοι, ας το κάνουν στις ησημερίες. Είναι δύο ησημερίες. Και τι εκτελείται το δρόμενο. Αυτά είχα να πω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τιμή μου και άπειρο σεβασμό, συνέλληνες μου. Γεια σας.